Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης και μορφώθηκα σπίτι μου. Γράμματα έμαθα σε γαλλικό σχολείο. Ξεχωρίζουν ζωηρά στη θύμησή μου από εκείνα τα χρόνια οι συχνές επαναστάσεις των Κρητικών για την ελευθερία, ο ξεσηκωμός των κατοίκων και τα βαπόρια που έπαιρναν τα γυναικόπαιδα. Γαλάτια Αλεξίου, κόρη του Στυλιανού και της Ειρήνης, γεννήθηκε στα 1881 και είχε τρία αδέλφια, το Ραδάμανθη, την Έλλη και το Λευτέρη. Ο πατέρας της ήταν από τους πιο μορφωμένους της εποχής του και εξέχουσα φυσιογνωμία της κρητικής κοινωνίας στα τέλη του περασμένου αιώνα. Μικρή μ' άρεσε να μου διαβάζουν βιβλία με ιστορίες. Θυμάμαι να με έχουν στη γωνιά του καναπέ, τυλιγμένη με τον μποξά της γιαγιάς μου, άρρωστη ήμουνα, χειμώνας ήταν, δεν ξέρω, και η θεία μου η Εστήρ να μου διαβάζει το πεδίο των δασών. Αλλά κι όταν μεγάλωσα και μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά μόνη μου, καμιά ευχαρίστηση δεν μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη που μου δίνει η ανάγνωση. Όλες οι συγκινήσεις μου και οι χαρές μου πήγασαν από εκεί. Ευτύχημα ήταν για μένα η σύμπτωση να έχει ο πατέρας μου λαμπρή βιβλιοθήκη και έτσι να γνωριστώ από τα μικρά μου χρόνια με ό,τι καλύτερο έβγαλε η παγκόσμια λογοτεχνία. Διάβαζε διαρκώς γαλλικά και ελληνικά βιβλία. Γαλλικά έμαθε από πολύ μικρή στο σχολείο Καθολικών Καλογραιών. Μαθαίναμε τότε καλά τα γαλλικά στο Ηράκλειο. Πρέπει πρώτα να διαβάζουμε και ύστερα να έρχεται το γράψιμο. Γιατί θέλει μόρφωση. Αλλιώς γράφει κανείς κοινοτυπίες. Αρχικά γράφει μικρά διηγήματα και ποίηματα και από το 1906
αρχίζει να δημοσιεύει στα περιοδικά Πινακοθήκη και Ηγισό με το ψευτόνομα Λαλόντε Κάστρο. Μέσα από τους αγώνες του κριτικού λαού για την ανεξαρτησία του, αναδείχθηκε η πρικισμένη φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου, που έμελε να αναδειχθεί στη συνέχεια η πιο σημαντική πολιτική μορφή ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Το κίνημα του 1909 αναδεικνύει τον Βενιζέλο εθνικό ηγέτη του ελληνισμού. Τον ίδιο χρόνο, η Γαλάτια Αλεξίου δημοσιεύει με το όνομά της αυτή τη φορά στο περιοδικό Νουμάς την πρώτη της νουβέλα, Ρίντι Παλιάτσιο. «Σε μας, μου λένε τα ρόδα», έκρυψε το πρόσωπό της εκείνη και μας μύρισε βαθιά. Κι ήταν χλωμή και η πνοή της μας έκαψε. Και τα χείλη της έχουνε την κοκκινάδα των φίλων μας. Από τα χέρια της ήρθε εκείνος, μας πήρε και μας ακούμπησε εδώ. Και την πήρε έπειτα από τη μέση και τη φίλησε στο στόμα. Ένα ρόδο από μας που είχε βάλει στα μαλλιά της, δεν ξέρουμε τι απογίνηκε. Το πρωτόλιο της Γαλάτιας δεν πέρασε απαρατήρητο. Το αντίθετο μάλιστα. Ο Νίκος Κατζαντζάκης δημοσίευσε μια κριτική στο Νουμά, στην οποία έγραφε: «Η Γαλάτια Αλεξίου. Ένα από τα ωραιότερα και σπαραχτικότερα θεάματα που είδα στη ζωή μου. Μέσα σε μια ανεπαρχιακή στενοκέφαλη κοινωνία, η παρουσία της προξενεί σκάνδαλο στους αστούς. Είναι μια κατακόκκινη και αντάρτισα παραφωνία μέσα στην ασάλευτη, σκλαβοπλανταγμένη ατμόσφαιρα της επαρχιώτικης ταυτόχρωμης ζωής». Αν και μου έστειλαν πολλά καλοκαιρικά γράμματα από την Αθήνα, το Λίβερπουλ και το Παρίσι, ούτε εγώ ξυπάστηκα, ούτε το σπίτι μου. Οι γονείς μου δεν ήταν από εκείνους που ικανοποιούνται εύκολα. Έκαναν όμως κάτι καλύτερο. Δεν μου φέραν εμπόδιο στο δρόμο μου. Αν και ήταν τόσο αντίθετος με τους άγριους για γυναίκα θεσμούς της τότε κοινωνίας του τόπου. Έκτοτε γράφω εξακολουθητικά. Έγραψα και στίχους, όπως γράφουν όλοι οι νέοι στην αρχή. Ένα λεύκομα από τα συνηθισμένα, από εκείνα που βάζουν οι φίλοι ερωτήσεις σε φίλους, στάθηκε αφορμή να γνωριστούν ο νεαρός δόκτωρ της νομικής Νίκος Καζαντζάκης και η Γαλάτια. Εκείνος εκμυστηρεύτηκε στο λεύκωμα τον κρυφό του πόθο, πως πιο πολύ απ' όλα επιθυμούσε στη ζωή την Γαλάτιαν και μία Καλύβιν. Και εκείνη, συμπτωματικά, όταν διάβασε τη φράση, φρόντισε να γνωρίσει από κοντά τον επώνυμο θαυμαστή της. Γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν αστραπιαία. Οι κοινωνικές αντιλήψεις όμως και τα επαρχιακά ήθη της εποχής δημιούργησαν από την πρώτη στιγμή πολλά εμπόδια. Τα κοινά ενδιαφέροντα τους φέρνουν όλο και πιο κοντά και ο δεσμός τους σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται αντιληπτό στη μικρή κοινωνία της εποχής. Θορυβήθηκαν οι οικογένειες των παιδιών και περισσότερο ο αυταρχικός πατέρας του Καζαντζάκη, που με κανένα τρόπο δεν ήθελε να δει τον αδημιούργητο γιο του στεφανωμένο. Η Γαλάτια φάνηκε πιο δυνατή. Αντιμετώπισε την οικογένειά της και τα κουτσομπολιά με τόλμη.
σίγουρη πως ο αγαπημένος της θα εκπληρώσει τις προσδοκίες της. Όμως ο Καζαντζάκης ισχυρίζονταν ότι μόνο αδέσμευτος θα αγαπά τη Γαλάτια και ότι απεχθάνεται την κοινωνική συμβατικότητα και το ψεύδος του γάμου. Τον τρόμαζε η ιδέα του γάμου, το αλυσόδεμα της ύπαρξής του, οι δυσχέρειες και τα προβλήματά του. Πάνω απ' όλα, τοποθετούσε τις φιλοδοξίες του. Ωστόσο, μερικά χρόνια μετά τη γνωριμία τους, γίνεται και ο γάμος. Γαλάτια, αντάρτισσα, όμορφη, πρικισμένη με σπάνια συγγραφικά χαρίσματα, καταγότανε από περισπούδαστη και τιμημένη οικογένεια του Ηρακλείου. Ήτανε πάντα τολμηρή και πλημμυρισμένη με άπειρη ζεστασιά και απλότητα. Ο Καζαντζάκης, εξασκημένος στην αποξένωση, εγωιστής στο έπακρο, δεν ένιωσε ποτέ τη θηλυκιά ψυχή που ποθεί να κατακτηθεί από το αρσενικό είδωλο. Δεν άπλωσε ποτέ το χέρι του στην πραγματικότητα να σφίξει τη σάρκα της αγαπημένης του. Μόνο η σκέψη του βασανιζότανε ατέλειωτα με νοσηρές φαντασιώσεις και ιδεατές ερωτικές υπερευαισθησίες. Ο Καζαντζάκης χρησιμοποιούσε συχνά ψευδόνυμα στις ποικίλες δημοσιεύσεις κειμένων του και ένα από αυτά ήταν το Πέτρος Ψιλωρίτης. Η Γαλάτια, που πλέον ονομάζεται Γαλάτια Καζαντζάκη, χρησιμοποίησε και αυτή αρκετές φορές το ίδιο ψευδόνυμο σε πολλά γραπτά της. Πετρούλα Ψιλωρίτη. Ταυτόχρονα με το γάμο τους, που γίνηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο, ένα μικρό εκκλησάκι του Ηρακλειώτικου Νεκροταφείου, άρχισε και το ψυχοράγημα της μακρόχρονης ερωτικής τους περιπέτειας. Προσγειωμένη, γήινη, ρεαλίστρια η Γαλάτια, συνειδητοποιεί το μαρτύριο του χειμεροκυνηγού σύζυγου της. «Θαρώ πως ποτέ δεν σ' αγάπησα με τόση παιδικότητα», της γράφει σε ένα γράμμα του. Και σε ένα άλλο, «Σ' αγαπώ, αυτό είναι l'essentiel». «Είσαι πάντα μαζί μου και λαχταρώ την ώρα που θα ανταμώσω με πάλι. Από όλους στην Ελλάδα, εσύ είσαι η πιο τίμια, τολμηρή και ισορροπημένη ψυχή». Η αλήθεια είναι πως ο Καζαντζάκης έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι μακριά από τη Γαλάτια. Προτιμούσε να την αντιμετωπίζει από μακριά και να της φανερώνει τις σκέψεις του σε επιστολές και σε λόγια. Με παθιασμένη επιμονή επιζητεί ευκαιρίες απομάκρυνσης. Ταξιδεύει συνέχεια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν σταματά να τη σκέφτεται, να της γράφει λόγια γεμάτα τρυφερότητα και λυρισμό. Αλλά οι λέξεις δεν είναι πάντα το κατάλληλο γιατρικό. Όμως η Γαλάτια, κουρασμένη και μειωμένη σαν γυναίκα από τη στάση του, θα τον εγκαταλείψει. Η μοναξιά, η αγωνία, ο αγώνας, η αναμονή της κλώνησαν τα νεύρα. Τον εγκατέλειψε όταν αργά πια αισθάνθηκε σαν γυναίκα την ανδρική παρουσία και ζεστασιά, χωρίς όμως να πάψει να τον εκτιμά και να ενδιαφέρεται για τη δύσκολη πορεία που διάλεξε για τον εαυτό του.